κρίσιμον δόξα Σοι. Βασιλεύου ουράνιε παράγγειλε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδους, και εσώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτας υπόλος εν της αλαμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, εν ηγέν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο έρδης ουρανής, Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άνθρωπον ημών των ευρυγούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλές ημών, και ημίς εν έγγυσης μας εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Τη σου στην βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευαλπούσε σου Κύριος εμήμε αθλήψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλε η βοήθεια εξ Αγίου και εξηγώνε διάδικό σου. Μισθή πάση τη θεία σου και το ολοκαύτωμά σου διανάτω. Δόρυση κύριο κατά την καρδία σου και πάσα πλήθη σου την μειώσε. Αγιατό με τα ιστορία σου και ευρώτη κύριο μου ημών με τα λυθιστό μετά. Κύριο και κύριο πάντα τα αισθηματά σου. Μήνα με διέξε κύριο σαν προσώνα σου. Τον καλπό άνθρωπο να την πείσω πολύ
και το σπέρμα αυτών από υιών ανθρώπων, ότι έρχονται εις έκακα, διαλογήσαν το ουλάς, πες μου μη δίνοντες είναι, ότι θύσεις αυτούς μόνον, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπο αυτών, υψώθη την Κυρία τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα να την και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρία, σε ελέησον εμάς, διδάσκα σαν αστήσιμο, δέσποτα συγχώρησαν σαν ομοία σημή, άγιε επίσκεψε και ίασαν σαν στην ημία σημών εν και ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών, ο ελέησον ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άνθρωπο ημών των επίουσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν το οφείλματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μην ξένεν της αμάς ευχαριασμών, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λόγο σου και ευλόγησον την ονομία σου. Μήκα σας βασιλεύσει κατά το βάλλον δόρμανος και το σώο φυλάκων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο Ιησοφύς εν το Σταυρό εκουσίως, η ευγνώμη σου και η πολιτεία τους κρυμούς δόρισε, Χριστέ ο Θεός. Έφαναν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χωριγών αυτής κατά των πολεμίων. Την συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης, αήθη των τρόπεων. Και νύν και αλήθεια εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, υπαλλήλης αγαθήτας είχε σίγας ημών, ανήνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε μου σε κέλεσσας βασιλεύει και χωρίγε αυτή σου ανώθεν την ήτη. Διότι έτυγες τον Θεό μου μη ευλογημένη. Περαίσθητο μας ο Θεός και τα τροπαίκα Θεός σου, Θεό μεθά σου εμπάρξουν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόματα υπέμπνε σε μόνο και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εταλαιπώρησα η καλεκάνθη μια ως
σώδρα, ο λιόμενο στεναγμό τη καρδία σου. Κύριε, να αντίξω πάση επιμηνία μου και ο στεναγμό μου όπω σου καπεκρίβει. Η καρδία με τα άρθη να τελειπέρ με ισχύ σου και το φω των οφθαλμών και αυτών και έσυμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντία μίλησαν και έστησαν και οι έγκυοι στάλα που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζουν οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά μου ελάχιστα ματαιότητα και δωρεότητα όλη την ημέρα με ελεύθερα. Εγώ δε ω είκο φω σου κύκουα και ω άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού. Και λιώμενο οι άνθρωπο σου κακούων και ουκ έχουν το στόμα για αυτού ελεγμού. Ότι επισή κύριε ήπισα, σύ εισακούσι κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν, μήποτε τη χαρώσει μια εχθρή μου, και εν τω αδελφή με πόδα μου με μια μεγαλοριμόνισα. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και η αλληλόγμα μου βιώνω με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ να εγγελώ και με λυμίσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου, ζώσει και κρατέρονται υπέρ με, και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδηλώντε μη κακά αντιγραφώνια διέβαλαν επί κατεβίω τον αγαθοσύνη. Μία μεταλλήψη με κύριε ο Θεό μου, μία προστίξατε μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου και η εσωτερία μου. Μία μεταλλήψη με κύριε ο Θεό μου, μία προστίξατε μου, πρόσχεση στην βοήθειά μου και η εσωτερία μου. Ο Θεό μου, προσέρω, φρίζω, ελήψησε στην ψυχή μου, πω απλώσει η σάξη μου, εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο όφθηση που την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ρεό σου υπέρ ζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω σε την ζωή μου και να το ονοματίσω από τα σχήρα σου. Ω εξθέατο και ποιότητα εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σαν έτσι το στόμα μου. Ή εν ημώρα πάνω σε μυριστορμή μου, εν τη όρθη σε μελέτο μισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τερίμων σου αγαλιάζομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εν ουδέ αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε ει μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται εις χείρας νομφέρας, με ήλες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εταμφίσεται επί το Θεό, επενεφίσεται πάσο μήνα αυτό, την εφοράγει στόμα λαγούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέχτων εις έω και γεννήθης βοηθός μου, και της σκέπτων θερίγων σου αγαπιά σου, εγκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμουν δε αντελάβω η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέταξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι αφέντερο ποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην δέησή μου. Ότι εκλείξει την κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσελογίστε με τον πενταμελόν των Ισλάχων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Ο σύντερο πατή εκαθέμονται σε τάφο, ο νου και μνή τη έτη, και αυτοί ευθυσιώ σου απόστησαν. Έφεντο με έναν λάμπο κατ' οκράτο, εν σκοτεινή και εν ψυγιά θανάτου. Επεμέρε στη λύθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγαγε σε πεμέ. Εμάρτημα σου μου σου έφεντο με βλέπημα εαυτή. Παρεδόθη μου και ούτε ξεπορευόμη, η οφθαλμή μη σένσα από πτωχία. Εφέρνεψα προ εκεί όλη την ημέρα, αν διαπέλασα προ έντα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίεση στα δωμάτια, ή αντρή αναστήσου και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσε τη σαντά που τελειώ σου για την αληθιά σου εν και απολία. Μη γνωστήσε το σκόπι τα δωμάτια σου και η δικαιοσύνη σου εν και επιτελισμένη. Εγώ προσέκυλη εφέρνεψα και το πρωί προσευχή μου βάση. Την αντικείμενη αποφύγη του ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν μου, το κόσι μου εγώ και αν κόμισε την ερώτητό σου, η ψοφή σου ταπεινώθη και εξυπολύθη. Επεμέρευε ήρθαν οι οργέ σου, οι προβλεσμοί σου εξετάραξαν με. Εκεί κοσάνω ω η γη δωρόη την ημέρα, περιέσω με άμα. Εμάτωνα σαν μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σε κέντρα και νυχτή αντίον σου. Εις αφέντερο ποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στας ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στας γνώσου σου. Τον λειτουργούν αφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέγχη και θερμή. Τον επιπλώνοντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαρετού η νεότη σου. Διόμενη νοσήνα σου, Κύριος, και κρίμα πάσης αριθμένης,
Ελόγησε όσα του το Μωυσή, της Ισραήλ τα θερήματα αυτού, υπήρμον και ελεήμον αυτήριος, μακρόθυμος και προγέρος, που και στέρος ογιστήσετε, δέξ τον αιώνα μηνύ. Που κατάς άδμια σήμων επίλυσε ημί, που δεν κατάς αμαρτία σήμων αναπέλθε ημί. Ότι κατά του ύψος του ουρανού από της γης εκρατέρωσε Κύριος το έλεος από του ευδουσομουμένους αυτών, καθώς αναπέμπτουσε έναν κοδέα αποδεσμών, εμάχει να φημών της άδμιας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος του δομένους αυτών, ότι αυτός έλεος του πλάσμα ημών, εμνήστη ο τυχούς εσμένου. Άνθρωπος όσοι κόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθαν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έγκει των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος εν τους ομουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών, της φυλάσσουση και διαφύγην αυτού και με μημένους των ονορών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό και είμαστε των χρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων εσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη σωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της εκκρίσει μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μην εις άνθησης κρίση ενώ του δούλου σου, ότι ούτε και οφείσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξε με εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήμ την ζωή μου, εκάθισε ένα με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κυβίασε με το πνεύμα μου εν τα άκθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αγέρα μου εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτου. Διαβέλαζα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Τα χείρις άκουσον, Κύριε, ξέλιν το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σαν λεμού και ομοιωθήσω με τις καραβαίνες εμείς λάκων. Ακουστόν ποιήσω μου το πρωί του έλεγος ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισο μου, Κύριε, οδόν υπορεύσω με ότι προσέλα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέλα τέφυρον. Δίδαξο μου το ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με αγγή ευθεία. Έλε και το όνομα τόσου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις τη ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξορθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους πλήγοντας τη ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάγουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα από του δούλου σου. Εισάγουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα από του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με αγγή ευθεία. Δόξα πατρί και υιό και αγίου πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σοι. Και της Πατρός νόσος Κυρίου δεηθώμεν.
Oh,
Κύριου Παρθένη, ετοιμή εις αιώνα.
Χριστού στην πονηρία αυτόν είπε: «Τι με πειράζετε, υποκριτέ, επειδή ξετέμει τον όπισμα του κύψου. Το δε ιδέ προσήρυκαν αυτό δυνάριο και λέγει αυτή: Τι νοσή εικόνα άφηκε η επιγραφή, λέξουν αυτό ο Κέσσαρο. Τότε λέγει αυτή: Απόδοτε ούν τα του Κέσσαρο Κέσσαρ και τα του Θεού του Θεό. Και ακούσαντε σε θαύμασαν και αφέντε σε αυτόν απίθων. Εν εκείνη την ημέρα προσήρθαν αυτό ο Σαδουκαίοι, οι λέγοντε μη είναι ανάσταση, και επιρώτησαν αυτόν λέγοντε: Διδάσκαλε πω εσύ είπε, εάν τη αποθάνει μη έχουν τέχνα, επικαμβρέψει ο αδελφό αφού την γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα του αδελφό αυτού. Ήσαν δε παροιμήν 7 αδελφοί, και ο πρώτο γαμή σα ετελέφθησε, και μη έχουν σπέρμα αφή και την γυναίκα αυτού του αδελφό αυτού. Ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον 7. Ύστερον δε πάντων απέθανε η γυνή. Εν τι ούρον αντιστάσει, τίνος τον 7 έστε γυνή, πάντες γάρ έστον αυτή. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είμεν αυτής. Πλανάστε μη ειδότες της γραφάς μου δε την δύναμη του Θεού. Εργάπτει αναστάσει ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται αλλός άγγελ του Θεού εν ουρανό εσύ. Περί δε της αναστάσεως των νεκρών, που κανέκονται το ριθένι μήνυμα του Θεού λέγοντος, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, που και έστει το Θεός, Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Και ακούσατε σοι όχλοι εξεπλίσσοντο επί τη διδαχή αυτού. Οι δε Φαρισαίοι ακούσατε σε ό,τι ευθύμωσε τους Σαδουκαίους, συνήθισαν επί το αυτό και επιρώτησαν εις εξ αυτών νομικώς πειράζουν αυτόν και λέγον, διδάσκαλε ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο, ο δε Ιησούς είπεν αυτό, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη την διανοία σου, αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εντάφτες θα τις είναι εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται, συνηγμένον δε των Φαρισαίων επιρώτησαν αυτούς ο Ιησούς λέγον, τι είμαι εδώ κι υπέρ του Χριστού, τι είναι ο Υιός εστί, λέγουσιν αυτό του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πόσουν Δαβίδεν πνεύματι Κύριον αυτόν καλή, λέγον, είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου έως αν θώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των παδών σου. Ήουν Δαβίδ καλή αυτόν Κύριον ως Υιός αυτού εστί, και ουδή σε δύνατο αυτό αποκριθήνε λόγον, ουδέ τόλμησε της απεκείνης της ημέρας σε περωτήσε αυτόν κέτη. Τότε ο Ιησούς ελάλησε της όχλης και τις μαθητές αυτού λέγον, επί της Μωσέως καθέδρας σε κάθισαν, είπε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πάντα ούν όσα ανήκουν στην μην τηρή, τηρείτε και πείτε, κατά δε τα έργα αυτό, μη πείτε, λέγουν σιγάρ και ου πιούσι. Δεσμεύουν σιγάρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επί τη θέαση και επί τη όμως των ανθρώπων, το δε δακτύλο αυτό που θέλουν συγκινεί σε αυτά, πάντα δε τα έργα αυτό πιούσι, προς το θέα δίνε της ανθρώπης. Πλατείνουσι δε τα φυλακτήρια αυτών, και μεγαλύνουσι τα κράσματα των νηματίων αυτών, φιλούσι δε την πρωτοκλησία εν της δίπης και τας πρωτοκαθεδρίας εν της συναγωγές και τους ασπασμούς εν της αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβί, ραβί. Ημείς δε μη κληθείτε ραβί, εις γάρες την ημών ο καθηγητής ο Χριστός, πάντες δε ημείς αδελφίεστε. Και πατέρα μη καλέσετε ημών εμι της γης, εις γάρες την ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής. Μη δε κληθείτε καθηγητέ, εις γάρες την ημών ο καθηγητής ο Χριστός. Ο δε μίζων ημών έστε ημών διάκονος, ως της διψώσει αυτών ταπεινωθήσετε και ως της ταπεινώσει αυτών υψωθήσετε. Ουέ δε ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, ότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροστε των ανθρώπων, ημείς γάρ που της έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εις ευθύν. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, ότι κατεθέτεται τα οικία των χειρών και προφάσει μακρά προσεκόμε, δια του κολύψεστε περισσότερο κρίμα. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, ότι περιάγκαγεται την θάλασσα και την ξηρά. Ποιήσε ένα προσήλυτον, και όταν γέννητε πείτε αυτόν ιόν γέννης διπλότερον ημών. Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή οι λέγοντες, ως ανομώσει εν το ναό ουδέ εστίν, ως δε ανομώσει εν το χρυσό του ναού οφείλει. Μωρή και τυφλή, τις γαρμίζον εστίν ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζον των χρυσών. Και ως εάν ομώσει εν το θυσιαστηρίο ουδέ εστίν, ως δε ανομώσει εν το οδόρο το επάνω αυτού
οφείλει. Μωρή και τυφλή, τι αρμίζουν το δώρο ή το θυσιαστήριο του αγιάζουν το δώρο. Ο ούρο σε το θυσιαστήριο, ομνίεν αυτό και εν πάση τη επάνω αυτού. Και ο μόσασε το ναό, ομνίεν αυτό και το κατοικούντι αυτόν. Και ο μόσασε το ουρανό, ομνίεν το θρόνο του Θεού και το καθημένο επάνω αυτού. Ουέι μην γραμματίσει και παρισέ υποκριτέ, ότι αποδεκατούνται το ιδίωσμον και το άνθρωπο και το κείμενον, και αφήγατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και το έλεον και την πίστη, τα αυτά έτη ποιήσε η κακή να μία φιένε. Ο δημή τυφλή διηγίζονται στον κόρπα, την δεκάμιλον καταπίνοντες, ουέι μην γραμματίσει και φαρισέ υποκριτέ, ότι καθαρίζεται το έξτεν του ποτηρίου και της παρουσίδος, έσωθεν και γέμουσιν εξαπαγής και ακρασίας. Φαρισέ τυφλέ, καθάρισε πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παρουσίδος, ή να γέννηται και το εκτός αυτών καθαρών. Ουέ εμείς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρουσιάζονται τάφης και κονιωμένες, ή την εσέξοδεν με φαίνονται ωραίοι, έσω δεν δε γέμψιν ως θέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και εμείς, έξω δεν με φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσω δεν δε με στείεστε υποκρίσεως και ανομίας. Ουέ εμείς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων. Και λέγεται, «Ή ημέναν τες ημέραγες των πατέρων ημών, ού καν ημέν κοινωνία αυτών εν το αίματι των προφητών, ώστε μαρτυρείτε εαυτής, ότι ήεστε των φωνευσάντων τους προφήτας, και ημείς πληρώσετε το μέτρο των πατέρων ημών, όφης γεννήματα ηχητρών πως φύγετε από τις κρίσεως της γέρης, δια τούτο είδου εγώ αποστέλω προς εμάς προφήτας, και σοφούς και γραμματείς, και εξ αυτών αποκτενείτε και σταυρώσετε, και εξ αυτών μαστιγώσετε εν τες συναγωγές ημών, και διώξετε από πόλη ως εις πόλη, όπως έρχεται εμάς πάνε ένα δίκαιο εχεινόμενο επί της γης, από του αίματος άβελ του δικαίου, έως του αίματος Ζαχαρίου, Ιού, Βαραχίου, πορεφωνεύσατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Αμήν λέγω ημί, ήξη τάφτα πάντα επί την γενεάν τάφη, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταμπαίνους προς αυτήν, πως άκης η θέληση επί συναγωγή τα δέκα σου, όν τρόπον επί συνάγη, όρνης, τα νοσία εαυτής, τίποτας πτέρυγας, και ού ποι θελήσατε. Ιδού αφίεται ημίν ο οίκος ημών, έρημος. Λέγω γάρι μη, ού μη ήδητε απάρτη, έως ανήμητε. Ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Τότε ευλογήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.
τότε αρνήσωση επί το θυσιαστήριό σου μόσου. Έτσι και αντιδρύει κρύου δεϊθόδε και ελεύσουν αντιλαβούς όσο ελεύσουν και διαβίβεσουν εμάς ο Θεός της Ιγάρητη και ελεύσουν της Παναγίας Αγράφου και προεκμένης και δόξου τελευθύνης του Πατέρου και ελεύσουν περιπαιρικού και σώσουν και ελεύθερ Μαρίας με τα πάντα των Αγίων που υπονεύσαν εις αυτούς και αγίους και βάσαν την νοημόν Χριστό του Θεό παραθόμεθο. Thank you.
Good.
Oh.
Amen.
Σοφία, κομήτω, διεύον αγαθόν. Ο δε λειτουργία λαμβρότητος επιτελίστο, κοινωνίδε του λόγου πιστός το αμήτω, και σκορπίζε το παγκλούκο,
ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η επίσημα δόξα σε ερχόμενος ο Κύριος επί του ερχούς εν πάθος, δια την δημοσιοτήρια του Χριστός επί την ως της πόλη, τες πρεσβείες των αγράφων που παραμονήγησε από τον τρόπο στην άνθρωπο που μήκε ζωή του Σταυρού, προστασίες των τιμίων του Ιρανίου, την αίμου νοερό την αμασμάτων, ηγεσίες του τιμίων δόξου προφή του Προδρόμου και ότου του Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεπιών Αποστόλων, των Αγίων δόξων και κανείων μαρτύρων, των ουσίων και δεχών πατέρων του Εναγίης Πατρός Υπό Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρης Λυκίας, του Δωματικού, του Αναγίου Κεντικέρου, του Παστόλου Γιώργη Κιάλης, Νία Πιού, μετά το της παραβολής των 10 Παρθένων, και Αριστάρου και Τροφίμου, εκ των Αποδομήκων των Αποστόλων, όλη τη μνήμη του Πιτουλού και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώψε εμάς, ο Σεβεδός Φιλάνθρωπος και λέει ημών Θεό. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η ευχόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλά την πάντασή μας. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας καλή δύναμη με το καλό και η αυριανή ημέρα, η Τρίτη της Μεγάλης Εβδομάδος. Εύχομαι να είναι πολλά, πολλά και ευλογημένα τα έτη σας. Βλέποντας τον πατέρα Κωνσταντίνο όλη αυτή την περίοδο να θυμιάζει τα σπασίδια που είναι άδεια, θυμήθηκα απόψε ιδιαιτέρως αυτό που αναφέρει το γεροντικό. Ήταν ένας ηγούμενος ο οποίος παρατηρούσε τον γέρο διάκονο της Μονής όταν έβγαινε να θυμιάσει πως σε στασίδια που υπήρχαν πατέρες δεν θυμίασε αλλά προχωρούσε στο επόμενο στασίδι και όταν έβλεπε επίσης τον διάκονο να θυμιάσει ένα στασίδι που δεν ήταν κανείς μέσα απορούσε αλλά δεν έκανε παρατήρηση στο διάκονο γιατί ίσως έλεγε ο ηγούμενος είναι νύχτα και δεν βλέπει καλά. Αλλά όμως, παρατηρώντας αυτό το γεγονός συνεχώς, μία μέρα φώναξε τον ηγούμενο και του είπε, ο ηγούμενος τον διάκονο και του είπε, «Γιατί θυμιάζεις άδεια στασίδια και στασίδια που είναι οι πατέρες δεν τα θυμιάζεις?» Και τότε, πιεζόμενος ο διάκονος είπε στον ηγούμενο, «Όταν θυμιάσω βγαίνει ένας άγγελος και προχωράει πριν από μένα και μου δείχνει με το δάχτυλό του που να θυμιάσω και που να μην θυμιάσω». Ο ηγούμενος, επειδή στα μοναστήρια οι θέσεις των μοναχών είναι καθορισμένες, είδε σε ποιο στασίδι καθόταν ένας μοναχός τον οποίο δεν θυμιάζε ο διάκονος και τον ρώτησε την ώρα που ο διάκονος θυμιάζε. Εσύ τι σκεφτόσουν. Πιεζόμενος μοναχός είπε, συγχώρεσα με άγιο καθηγούμενα, αλλά το μυαλό μου πήγαινε αλλού. Δεν ήμουν στον ναό. Και εξετάζοντας το άδειο στασίδι, ρώτησε τον ψαρά που καθόταν για παράδειγμα εκεί και του είπε, όταν ψαρεύεις την ώρα που έχουμε θεία λειτουργία ή ακολουθία, πού έχεις το μυαλό σου? Α, άγιε καθηγούμενα, του λέει, λέω να, τώρα θα βγει ο διάκονος να θυμιάσει και εγώ δεν θα είμαι στο στασίδι. Έτσι λοιπόν και εμείς όλοι αδελφοί μου βρισκόμαστε σκορπισμένοι εσείς στα σπίτια σας και εμείς εδώ, αλλά μπορείτε να έχετε τη θέση σας στους ναούς. Και ο ιερέας περνώντας θα θυμιάσει όλους εσάς που βρίσκεστε με την καρδιά σας και με το μυαλό σας εδώ και που εύχομαι του χρόνου και τη χάρη του Θεού να προβληθήσετε όλοι ανελιπώς τις ακολουθίες της Αγίας μας Εκκλησίας και να συμμετάσχετε χαρούμενοι στο Άγιο Πάσχα. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλους σας. Αμήν.